πλαίσιο των αποφάσεων της Διοικητικής Επιτροπής και της Αντιπροσωπείας του ΤΕΑ, συνεδριάζουν σε όλη την Ελλάδα οι αντιπροσωπείες των περιφερειακών κομμάτων και ο λόγος είναι πρώτα να ενημερωθούν όλοι οι μηχανικοί για τις δραστηριότητες του τεχνικού επιμελητηρίου και τα τρέχοντα προβλήματα που έχουν οι μηχανικοί, κυρίως για το ασφαλιστικό, αλλά και για όλα τα άλλα θέματα, και για να αρχίσουμε να υλοποιούμε για φέτος τη δράση του τεχνικού επιμελητηρίου, που ο κύριος άξονας θα είναι μια πρόταση για την ανάπτυξη σε πανελλαδικό επίπεδο αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο, ώστε να υπάρχει μια πρόταση, ένα σχέδιο για έξοδο της χώρας από την κρίση. Δυστυχώς δεν έχουν τα κόμματα, δεν έχει ούτε η προηγούμενη κυβέρνηση ούτε αυτή, και αν συνεχίσουμε έτσι δεν θα έχει και η επόμενη. Θεωρούμε λοιπόν καθήκον μας και το τεχνικό επιμελητήριο και ο τεχνικός κόσμος της χώρας να συνεισφέρει με αυτή την πρόταση στον Έλληνα πολίτη και στον ελληνικό λαό, ώστε να υπάρχει ένας μπούσουλας, ένα σχέδιο για το ποιες είναι οι προτεραιότητες μας, με άξονα την Ελλάδα, τους Έλληνες και το συμφέρον του Έλληνα πολίτη. Για τους μηχανικούς τα προβλήματα δεν είναι απλά οξυμένα. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανεργίας, νέοι συνάδελφοι εγκαταλείπουν τη χώρα και ίσως αυτό να είναι το χειρότερο από όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή ο μεγάλος πλούτος που έχει η χώρα είναι το ανθρώπινο της δυναμικό, κυρίως το επιστημονικό δυναμικό. Δεν υπάρχει δυστυχώς ένα σχέδιο με ποιες προτεραιότητες, όπως είπα και πριν, πρέπει να ακολουθούν, αλλά και αυτά που μπορούσαν να γίνουν και να περάσουμε με μεγαλύτερη απαλότητα την κρίση, δεν γίνονται. Το ΕΣΠΑ, οι απορροφήσεις του είναι ελάχιστες, για να μην πούμε μηδενικές. Το τραπεζικό σύστημα δρά ανεξέλεκτα. Υπάρχει μια πολιτική, όπως γνωρίζουν όλοι, που έχει καταντήσει τα ιδιωτικά έργα σε μηδενική δραστηριότητα. Όλα αυτά σωρευτικά, χωρίς να υπάρχει ένα σχέδιο για το τι θα κάνουμε στη βιομηχανία, στη μεταποίηση, στην πρωτογενή παραγωγή, έχουν δημιουργήσει εκρηκτικές καταστάσεις. Εκτός από αυτά, πολιτικές που δεν έχουν κανένας είδους αιτιολόγηση, όπως είναι η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των μηχανικών ή η έλλειψη σχεδίου ή η έλλειψη συγκεκριμένης πρότασης για τα αποθεματικά του κοινού μας, κάνουν ακόμη πιο εκρηκτικό το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής. Και προφανώς σε όλα αυτά θα είμαστε αντίθετοι και δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε να υλοποιηθούν δράσεις που θα οδηγήσουν τους μηχανικούς να δουλεύουν για να αποπληρώσουν τις ασφαλιστικές τους φορές. Έχουμε μία εκδήλωση, είναι η πρώτη αντιπροσωπή για το 2012 του τμήματός μας, αλλά συγχρόνως είναι μία εκδήλωση, μία ανοιχτή συγκέντρωση όλων των μηχανικών της Πελοποννήσου, για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τα μέλη μας για το τι συμβαίνει σήμερα στο χώρο των μηχανικών, για να μπορέσουμε να γίνει σύσφιξη των σχέσεων και συσπήρωση όλων των μελών αυτές τις δύσκολες εποχές. Και συγχρόνως είναι συμβολική, με την αρχή του χρόνου είναι και η κοπή της πίτας, για να δείξουμε το πνεύμα, το δημοκρατικό πνεύμα συνεργασίας που υπάρχει, όπως δουλεύουμε τα τελευταία χρόνια στο τμήμα Πελοποννήσου. Είναι αλήθεια ότι ο κλάδος μας πλήττεται πάρα πολύ άσχημα από την οικονομική ύφεση και γενικώς από την κυβερνητική πολιτική. Δεν χρειάζεται να κάνουμε ανάλυση του τι έχει συμβεί. Ξέρετε ότι δουλειά δεν έχουμε. Η ανεργία καλπάζει συνεχώς. Η οικοδομική δραστηριότητα είναι στο μηδέν. Τα δημόσια έργα έχουν σταματήσει. Και εκτός αυτών, κάθε ενέργεια που γίνεται από την πλευρά της πολιτείας είναι εις βάρος των μηχανικών και των επιστημόνων. Βλέπουμε μια συνεχή προσπάθεια σπήλωσης και απαξίωσης των μηχανικών, είτε με τα επαγγελματικά μας δικαιώματα που κάθε μέρα μας αφαιρούν επαγγελματικά δικαιώματα, είτε με το άνοιγμα το δίθεν κλειστού επαγγέλματός μας που καταργούνται οι ελάχιστες αμοιβές μας και δημιουργούνται συνθήκες αθέμη του ανταγωνισμού, είτε με τα διάφορα νομοθετήματα κάθε μέρα που βγαίνουν, τα οποία και το αντικείμενο των μηχανικών μειώνουν αλλά και συγχρόνως πλήττουν την ελληνική περιουσία, και μιλάω για κάποια τελευταία νομοθετήματα που είναι η χρήση γης, η εκτός σχεδίου δόμηση κλπ, που είναι άκυρα και αποσπασματικά. Και καταλαβαίνουμε πια ότι η κατάσταση, είτε με το τελευταίο που συμβαίνει τώρα που μας αυξάνουν τις ασφαλιστικές μας φορές και το πιο υγιές κέβρος του ταμείου της χώρας που είναι το ΤΣΜΕΔΕ, το οδηγούν στο να κλείσει. Όλα αυτά λοιπόν έχουν φτάσει στην κατάσταση στο απροχώρητο, δεν πάει άλλο.
δεν μπορούμε να κάνουμε άλλες θυσίες και εμείς οι μηχανικοί όπως και οι Έλληνες πολίτες και πρέπει να δούμε τι να κάνουμε. Σήμερα εδώ βρίσκεται κοντά μας και ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, συνάδελφος ο Χρήστος Σπίρτζης, για να μας ενημερώσει και να συναποφασίσουμε για τις ενέργειές μας και τις αγωνιστικές μας κινητοποιήσεις για να αντισταθούμε σε όλη αυτή τη λέλαπα των επαχθών μέτρων. Η ουσία είναι ότι εμείς πιστεύουμε ότι είμαστε ένα παραγωγικό κομμάτι αυτής της χώρας, από τους βασικούς στυλοβάτες ανάπτυξης όλα τα προηγούμενα χρόνια, το έχουμε δείξει διαχρονικά, και πιστεύουμε ότι για να βγούμε από την ύφεση χρειάζεται να γίνει ένα καινούριο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης, και αυτό ζητάμε και αυτό θα συνεχίσουμε να απαιτούμε από την πολιτεία με προτάσεις και με συγκεκριμένα σχέδια, και πρέπει επιτέλους να μας ακούσουν.